Έχει η ζωή την αξία της και ο κόσμος τις ομορφιές του. Αν έλειπαν από τη γη οι ουράνιοι της ψυχής μας πόθοι και αν δεν μπορούσε ο άνθρωπος να συνάξει τα μυστικά της αλήθειας για να καλλιεργήσει μέσα του αθάνατα τα άνθη της αρετής και της γνώσεως, ούτε ο κόσμος θα ήταν κόσμος και ούτε που θα ήταν η ζωή μέγα καλό και πρώτο. Ξεχωριστά στολίδια για τον άνθρωπο να είναι σοφός, να είναι γερός και ωραίος. Και κάτι παραπάνω απ' όλα, να είναι η ψυχή του κήπος χαρίτων. Η εποχή μας στέκεται πιο πολύ στη δεύτερη αξία, τη σωματική ωραιότητα, και πασχίζει να κάνει τις γυναίκες κούκλες, και τις κούκλες τις κάνει είδωλα. Κατεβάζει έτσι την ανθρώπινη ύπαρξη στην τιμή που έχει ένα άψυχο παιχνίδι. Η εξωτερική ομορφιά, αν δεν είναι της ψυχικής αντανάκλασης, κατακτά μια μάσκα, κάτω από την οποία μπορείς να κρύψεις ως και τη φρίκη ενός νεκρού. Ευγενέστερη, πολυτιμότερη αξία η μόρφωση. Είναι και πιο ακριβή. Απαιτεί κόπους, θυσίες, έξοδα, δαπάνη ζωής. Σοφός δεν γίνεται κανένας παίζοντας ούτε ρεμβάζοντας. Η σοφία είναι ένας κόσμος κλειστός για αυτούς που δεν αποφασίζουν να στερηθούν, να αγρυπνήσουν, να ασκητέψουν επάνω στα βιβλία και δεν προσφέρεται σε όσους δεν εργάζονται με ευσυνειδησία και αυταπάρνηση. Και πάλι όμως η σοφία δεν είναι ένα δώρο που δίνεται στον καθένα. Και μας μένει το τρίτο και θαυμαστό, η λαμπρότητα και το άνθισμα της ψυχής μας. Αυτό το αξιότερο απ' όλα είναι για όλους μας. Στέκει μόνο του και αναπληρώνει όλα τα άλλα. Είναι μεγάλος τίτλος να λεχθεί. Να μια ωραία ψυχή. Ένας ανώτερος άνθρωπος. Να ένας Άγιος. Και τα τρία αυτά αγαθά τα βλέπουμε σε ένα αρμονικό σύνολο. Λέγεται Εκατερίνη. Ήταν μια μικρή βασιλοπούλα, εφόσον πατέρας της ήταν ο βασιλίσκος Κόνστας. Τόπος καταγωγής της ήταν η Αλεξάνδρεια. Τη διεκδικεί όμως και με ισχυρές ενδείξεις και η Σαλαμίνα της Κύπρου. Οπωσδήποτε στα συναξάρια έχει πολιτογραφηθεί ως γέννημα και θρέμα της Αλεξανδρίας. Έζησε στη σκοτεινή ώρα της νύχτας των φοβερών διωγμών, λίγο πριν έρθει το γλυκοξημέρωμα της ανεξιθρησκείας και τελείωσε τη ζωή της επί της βασιλείας Μαξεντίου. Να τη σκιαγραφίσουμε? Είναι λίγο δύσκολο, γιατί ο πολύς θαυμασμός για αυτήν την περιέβαλε με το πέπλο του θρύλου, μέσα από το οποίο οι ιστορικοί προσπαθούν να ανελκύσουν τα ιστορικά στοιχεία της βιογραφίας της. Μέσα σε αυτά ξεχωρίζουν σταθερά τα εξής στοιχεία. Ότι ήταν ευγενής και ωραία, πολύ ωραία, και ότι στα 18 της χρόνια είχε τους ισχυρότερους πανεπιστημιακούς τίτλους της εποχής της. Ήταν κάτοχος της ελληνικής και ρωμαϊκής φιλολογίας. Ήταν γλωσσομαθής. Είχε σπουδάσει ρητορική, φιλοσοφία και ιατρική. Άρα είχε ισχυρότατη διάνοια, θέληση και αυτοπιθαρχία. Γι' αυτό και η φήμη της ήταν μεγάλη. Θα της τέριαζε να την ονομάσει κανείς ένα ωραιότατο άγαλμα σοφίας, έμψυχο και ευγενές. Μέχρι εδώ, όχι. Αν ήταν μόνο μια νέα, ωραία και σοφή, θα ήταν βέβαια κάτι το πολύ σπουδαίο. Δεν θα ήταν όμως το ολοκληρωμένο δημιούργημα που λάμπει από την αρμονία του σοφού, του ωραίου και του Αγίου. Το τρίτο είναι αυτό που λούζει την ύπαρξη μέσα στο φως το υπέρκαλο του Παραδείσου, το φως με το οποίο ο ύψιστος έπλασε το πρωτόκτιστο του ανθρώπου κάλος. Όμως η Εκατερίνη η σοφή είχε μέσα στην ψυχή της την ομορφιά της αγνότητας, τα φλογάτα ρόδα της θείας αγάπης, μαζί με μια θέληση αταλάντευτη για να αφοσιωθεί στην αλήθεια του Χριστού. Και αυτά της ψυχής της τα δώρα ήταν εκείνα που στεφάνωναν την ύπαρξή της με ουράνια ακτινοβολία, διότι ήταν καρπή του νεανικού της αγώνα μέσα σε μια κοινωνία αλλοπρόσαλη, ειδωλολατρική. Ενώ η σοφία και η σωματική χάρη ήταν δωρήματα φυσικά. Πότε και πώς γνώρισε τον Χριστό?
Η ευσεβής φαντασία των πολλών θαυμαστών της και τούτο το γεγονός το τήληξε μέσα στο θρύλο. Σημασία έχει ότι η Σοφία αυτή νέα ήταν χριστιανή. Και ως χριστιανή προκάλεσε το φθόνο, τάχα μόνο το φθόνο του διώκτου Μαξεντίου. Άραγε μόνη της να παρουσιάστηκε στον τύρανο να υπερασπιστεί την πίστη του Χριστού διαμαρτυρώμεν για τους διωγμούς. Έτσι το θέλει μια παράδοση. Άλλη όμως λέει ότι την κάλεσε ο τύρανος. Το γεγονός πάντως είναι ότι η Κατερίνη, λάμπουσα από νιάτα και ομορφιά, στέκεται με την υπεροχή της σοφίας και της αγνότητας και τη μάχαιρα του πνεύματος, αντιμέτωπη στην ακόλαστη θηριωδία του δαιμονικού ηγεμόνα. Για να της κάμψει το ηρωικό φρόνημα και να ταπεινώσει την υπερήφανη πίστη της, διέταξε να συζητήσει δημόσια με 50 κομψούς των ασεβών σοφούς, οι οποίοι, καθώς πίστευε ο Μαξέντιος, θα καταξευτέλιζαν τη χριστιανική πίστη. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς αυτή την άνηση μονομαχία των λόγων με τον λόγο, όπου μια νεαρή κόρη, έφηβος σχεδόν ακόμα, αντιμετωπίζει τους 50 εκλεκτούς ρήτορες και σοφούς και σαρώνει τα σαθρά τους επιχειρήματα με την κοφτερή λογική του Ευαγγελικού Λόγου. Τι κρίμα να μην έχουμε τα πρακτικά της δημόσιας εκείνης συζήτησης. Τι κρίμα που δεν υπήρχαν τότε μαγνητόφωνα. Όμως ο θρίαμβος από την αντιπαράθεση εκείνη, θρίαμβος του Χριστού απέναντι στην ειδωλομανία, κατεγράφηκε ως τρόπαιο πίστεως ανάμεσα στα λάβαρα της Εκκλησίας του Χριστού. Και ο απόϊχος του θριάμβου εκείνου συγκινεί κάθε χρόνο στη μνήμη της από το απολυτίκιό της. Εφήμωσε λαμπρός τους κομψούς των ασεβών του πνεύματος στη μαχαίρα. Το αποτέλεσμα? Όταν νικάει η αλήθεια, η τυραννία του κακού τραβάει το ξύφος. Αλλά σαν έχεις μέσα στην ψυχή σου το φως, το αίμα σου γίνεται μαρτυρική αλουργίδα και είσαι ευτυχής που αξιώνεσαι να καταταγείς το χορό των μαρτύρων. Όπως έγιναν ευτυχείς και οι σοφοί που έκαναν την ήττα τους πίστη και μαρτύρησαν. Όπως και η σύζυγος του τυράννου Φαυστίνα και ο συνοδός της αξιωματικός Πορφύριος που απεστάλησαν στη φυλακή να μεταπίσουν την Εκατερίνη και πίστεψαν κι αυτοί και οι 200 στρατιώτες που ήταν μαζί και αποκεφαλίστηκαν. Και η Εκατερίνη νίκησε την απειλή, νίκησε την κολακία, νίκησε και τον πειρασμό του τυράννου που της υποσχέθηκε να την κάνει βασίλισσα. Ώρα είναι, μετά από τα φρικτά βασανιστήρια, μετά τον τροχό, να φορέσει την πορφύρα του μαρτυρίου. Και τη φόρεσε. Την αποκεφάλισαν. Σοφή, Παρθένος και Μάρτης. Τρία όντως καλά κοσμήματα της Αγίας που εκόσμησε το χορό των μαρτύρων του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Το όρο Σινά δέχτηκε στη μονή της μεταμορφώσεως που έκτισε ο Ιουστινιανός το ιερό της Λείψανο από τις παρυφές του όρους Χορίβ όπου το βρήκαν τον 8ο αιώνα Αιγύπτιοι χριστιανοί. Πολλές φιλοσοφικές σχολές στη Γερμανία και αυτή των Παρισίων έχουν προστάτη τους στη Σοφή Αγία την πανέφημο νύμφη Χριστού Εκατερίναν τη Θεία και η σπουδάζουσα νεολαία την έχει καμάρι και πρότυπο.